Κύριε Σαριγιάννη, τι σας ανησυχεί? Κάνατε μία παρέμβαση εχθές που είχε το νόημα της αφύπνισης. Είπατε ότι εδώ, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε για καιρό να παίρνουμε δείγματα από την περιοχή. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές φάσεις χρονικά. Η μία είναι η οξία φάση, η άμεση. Αυτό που διηγήθηκε η κυρία Νεφρέμ, προφανέστατα, επειδή υπήρχαν φωτιστικά βλήματα τα οποία περιέχουν φωσφόρο, μετά από τις εκρήξεις μπορεί αυτός να μετασχηματιστεί, να παραχθεί πεντοξείδιο του φωσφόρου, το οποίο δημιουργεί ακριβώς αυτά τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν. Δηλαδή, ερεθισμό στον πυρηνογόνο, στον ζωοπνευστικό, στο στόμα, στα μάτια κτλ. Mm-hmm. Και τη αίσθηση ναυτίας, ας πούμε, έτσι, ένα κάτεμα στο στομάχι. Αυτό πράγματι μετά από λίγο καιρό θα περάσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κάτι σαν υπόλοιπα. Mm-hmm. Αλλά και το καλό είναι ότι το πεντοξείδιο του φωσφόρου, όταν πια μείνει στο περιβάλλον, γιατί εντάξει, βγαίνει ένα κύμα, πέφτει μετά στο έδαφος, αυτό μετά από κάποιες λίγες μέρες ουσιαστικά διασπάται και δεν βιοσωρεύεται. Το ότι δεν βιοσωρεύεται επίσης είναι καλό για την πρόγνωση, αν θέλετε, της εξέλιξης στους όσους εκτέθηκαν στη συγκεκριμένη ουσία. Ναι. Αυτό είναι το άμεσο. Υπάρχει το, αν θέλετε, πιο μέσο μακροπρόθεσμο που έχει να κάνει με τα προϊόντα της καύσης από τα στοιχεία του αεροπλάνου, είτε αυτά είναι μεταλλικά είτε είναι πλαστικά για παράδειγμα, τα οποία μπορούν να δώσουν προϊόντα του τύπου διοξίνες, φουράνια, οι οποίες είναι καρκινογόνες ουσίες, ή και τοξικά μέταλλα, βαριά μέταλλα από την κινητοποίηση δηλαδή που προκύπτει μέσα από την καύση των μεταλλικών νερών. Mm-hmm. Κάτι που για παράδειγμα συνέβη εν μέρει και στο μάτι. Να θυμίσω κάτι. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για διαφορετικού τύπου διαστάσεις προβλήματος. Έτσι. Εδώ είναι ένα πολύ πιο εγκλωβισμένο χωρικά πρόβλημα, το οποίο σημαίνει ότι η συνολικότερη επιβάρηση του περιβάλλον δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά θα πρέπει, και αυτό που έλεγα και χθες, είναι ότι ήταν σημαντικό να μετρήσουμε, να πάρουμε δείγματα στην περιοχή, mm-hmm. σε μια ακτίνα ενός χιλιόμετρου από το σημείο πτώσης, και δείγματα εδάφους και επιφανειακών υδάτων, γιατί στον αέρα πια δεν υπάρχει κάτι εκτός αν επανεωρηθεί. Και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι υπάρχει κάτι, τότε θα ήταν θετικό να παίρνουμε δείγματα μετά από ένα και δύο μήνες, δύο φορές δηλαδή, και από τις καλλιέργειες σε αυτή την ακτίνα του ενός χιλιόμετρου, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που, αν βρούμε ότι υπάρχει στο έδαφος, δεν πέρασε στη γεωργική παραγωγή. Είναι λογικό όμως τα πρώτα στοιχεία, δηλαδή με βάση αυτά που μας λέτε, να μην δείχνουν κάτι το ανησυχητικό, ναι, αλλά θα πρέπει λογικό να το παρακολουθούμε για μήνες. Να το παρακολουθούμε. Κοιτάξτε, άκουσα χθες το βράδυ ότι οι θεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι μπήκαν πια στην περιοχή, έχουν πάρει δείγματα και έχουν αρχίσει να κάνουν τις πρώτες αναλύσεις για βαριά μέταλλα και δεν έχουν ανιχνεύσει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι θετικό. Σημαίνει ότι η ποσότητα που κινητοποιήθηκε δεν ήταν πολύ μεγάλη, και με αποτέλεσμα να, τουλάχιστον να αποκλείουμε σιγά σιγά έναν παράγοντα. Οι αναλύσεις στο ίδιο δείγμα, οι αδιοξίνες θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο για να βγουν. Αν λοιπόν και αυτές είναι θετικές, τότε μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο. Απλώς είναι πολύ σωστό να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε αυτή τη φορά, δηλαδή και ένα μπίτο. Το ειδικό σώμα για τον χημικό, βιολογικό, ραδιολογικό και πυρηνικό πόλεμο σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, φυσικά να μπουν διασώστες, πυροσβέστες και όλα αυτά, και μετά να κλείσουμε με αυτή την περιβαλλοντική, έτσι, αποτύπωση, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην βιαστούν, συνεπώς, ναι, να μην βιαστούμε να αποδώσουμε την περιοχή στους καλλιεργητές. Να είμαστε σίγουροι πρώτα. Θα επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση, ναι, κύριε, ναι, πάνω σε αυτό. Η ακτίνα την οποία πετάχτηκαν ουσιαστικά όλα αυτά τα βλήματα την στιγμή της έκρηξης του αεροπλάνου είναι μια ακτίνα περίπου 1000 μέτρων. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν παντού σκορπισμένα και βλήματα τα οποία δεν έχουν εκραγεί. Εχθές έκανα μια έκκληση και θα το παρακαλέσω και σήμερα σε όλους όσοι κατοικούν στην περιοχή, αν δουν κάτι κάτω, ακόμα και σε απόσταση πέραν του χιλιόμετρου από το σημείο της έκρηξης, να μην το σκοντήσουν, να μην το κλουτσίσουν, να μην το ακουμπήσουν, να φωνάξουν αμέσως τους ειδικούς να έρθουν. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υπάρχουν εκεί κάτω από το υπέδαφος και να περάσει αρκετός καιρός για να μπορέσουμε να τα βρούμε. Ναι. Ακόμα και στον φόρο ορίζοντα.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι κάτοικοι να το επαναλάβουμε.